και να περάσουμε αμέσως τώρα στην τηλεφωνική μας συνομιλία με τον έναν από τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Βλέπουμε ότι ετείνουν αποφασίσει και τουλάχιστον να ενταθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς δεν είσαστε εσείς οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους καθόλου ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ή έχει καλέσει σε διάλογο ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, εμείς είναι ξεκάθαρο από την αρχή η θέση μας εκεί ως μπλόκο νίκες και ως πανελλαδική συντηρητική επιτροπή του μπλόκου, ότι εάν ο Πρωθυπουργός δεν αποστείλει το ασφαλιστικό τερατούργημα από όλες τις κοινωνικές ομάδες, ζητάμε να αποσυρθεί, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα διάλογο στον οποίο απλά θα ακούσουμε λόγια συμπόνιας, θα πει ότι είναι μαζί μας, ότι αγωνιάει και αυτός για τα προβλήματά μας και τα συμμερίζεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί υπάρχει το μνημόνιο που η κυβέρνηση το έχει ψηφίσει. Εμείς θέλουμε ένα ουσιαστικό διάλογο πάνω στα αιτήματά μας. Με αυτή την έννοια κλιμακώνουμε και σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα θα κλείσουμε συμβολικά την άρεση. Στην ουσία να κόψουμε την Ελλάδα στα δύο, συμβολικά. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον κόσμο, όμως πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι όταν μας βγάζει, μας διαλύει τη ζωή, μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα, διαλύει τις οικογένειές μας, ότι και εμείς θα πρέπει να παλέψουμε, ας πούμε, και παλεύουμε για την επιβίωση μας και πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, ότι αυτά τα αιτήματα που έχουμε δεν είναι κάποια αιτήματα για να γίνει καλύτερη θέση μας, στην ουσία είναι αιτήματα για να μην φύγουμε τελείως από την παραγωγή και να μην μείνουμε άνεργοι. Να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει φέρει ένα ασφαλιστικό στο οποίο αντιδρά πάρα πολλοί κόσμος, αλλά από την άλλη υπάρχει η πίεση από τους δανειστές οι οποίοι έρχονται και μάλιστα σε αυτά τα μέτρα, το ασφαλιστικό τουλάχιστον που προτείνει η κυβέρνηση, ζητούν σκληρότερα μέτρα. Εσείς έχετε να αντιπροτείνετε κάποια πράγματα στο πλαίσιο του μνημονίου, ώστε και εσείς να βγείτε κερδισμένοι, αλλά και να περάσει. Στο μνημονίο, κοιτάξτε, να δείτε στο πλαίσιο του μνημονίου, μόνο δεν έχουμε να προτείνουμε κάτι. Ενάντια στο μνημόνιο έχουμε να προτείνουμε πολλά. Είναι όμως μια συμφωνία από την οποία δεσμεύεται η χώρα. Ωραία. Αφού την ψήφισε η κυβέρνηση και η χώρα, τότε να πάει να βρει αυτά τα χρήματα που απαιτούνται, όχι από τον μικροαγρότη, από τον εργαζόμενο, από τον άνεργο και από τους συνταξιούχους, γιατί από αυτούς τα παίρνει, να πάει στον υφοπλιστήριο, να πάει στον βιομηχανό, να πάει στο μεγαλέμπορα, να πάει σε αυτούς που είναι στη λίστα λαγκάρντων που τα έχουν στο εξωτερικό, να πάει στους τραπεζίτες και να δεν βρει αυτά τα χρήματα. Όχι να παίρνει υφοπλιστής 24 λεπτά το πετρέλαιο και ο αγρότης 30, 1,20. Και το ίδιο και κάποιος φτωχός πολίτης για να θερμανθεί, ας πούμε, με το επιτρέπεται θέρμανση το 1,20. Όχι να παίρνει ο βιομήχανος το ρεύμα, να υπάρχει μια μείωση τιμή του ρεύματος και να αυξάνεται το αγροτικό ρεύμα κατά 40% που θέλει η κυβέρνηση μέσα του μνημονίου. Άρα λέτε ότι να παίρνει φτηνό ρεύμα και πετρέλαιο και ο φτωχός πολίτης, όχι μόνο ο αγρότης. Εμείς λέμε να παίρνει, όπως βάζουμε και στα αιτήματά μας για το αφορολόγητο και για τα άλλα αιτήματα, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι συνολικά για τον ελληνικό λαό. Και ο φτωχός συνολικά και ο εργαζόμενος και ο αγρότης, εμείς τα ίδια συμφέροντα έχουμε, δεν μας χωρίζει τίποτα, ούτε με τον αυτοαπασχολούμενο της πόλης μας χωρίζει κάτι. Το ίδιο φτηνό ρεύμα πρέπει να έχουν, το ίδιο φτηνό πετρέλαιο να έχουν, όπως και εμείς αυτό που διεκδικούμε. Εμείς δεν διεκδικούμε μόνο για τον εαυτό μας. Θέλουμε συνολικά για την ελληνική κοινωνία να γίνει, πώς να σου το πω, πιο δίκαια κατανομή αυτής του όποιου πλούτου παράγεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Επειδή γνωρίζουμε... Να συγκρουστούμε συνολικά με αυτές τις πολιτικές, γιατί πρέπει να ανατραπούν, κοιτάξτε, με το μνημόνιο και με την ΚΑΠ, η οποία μειώνει 60% της επιδοτήσεις, ο αγρότης είχε 10 ευρώ στην τσέπη που δεν το φτάναν. Και τώρα η κυβέρνηση μας παίρνει τα 8 από τα 10 ευρώ και μας λέει να ζήσουμε με τα 2. Ενώ τα 10 δεν μας φτάναν, φανταστείτε με τα 2 τι έχει να γίνει. Αυτό δεν γίνεται. Μας παίρνουν 8 ευρώ, το 80% του χρημάτων μας το πάρουν με φορολογία, με χαράτσια και με έμιση φορολογία. Αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε και γι' αυτό είμαστε στον δρόμο 12 μέρες τώρα και θα συνεχίσουμε και πολύ περισσότερο γιατί έχουμε υπομονή και παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Επειδή γνωρίζουμε ότι περισσότεροι από τους αγρότες ενδεχομένως και εσείς ο ίδιος είναι και δανειολήπτες και τα κόκκινα δάνεια αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το έχετε συμπεριλάβει στα αιτήματά σας να, πούμε, να γίνει κάποια διευθέτηση ή πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση? Ναι, καταρχήν μιλάμε και για ένα κούρεμα του χρέους σε δάνεια μέχρι 200.000 τα οποία τα έχουμε πάρει για επαγγελματικούς λόγους, να υπάρχει ένα κούρεμα του χρέους 30% γιατί
τα χρήματα καταρχήν τα έχουμε δώσει και 2 και 3 φορές στη δάνεια. Έχουν πληρωθεί το αρχικό κεφάλι με τα υπερβολικά και υψηλά επιτόκια που έχουν και τα πανωτόκια που έχουν πληρώσει οι αγρότες. Και βέβαια βάζουμε και το ζήτημα να μην υπάρξει καμία κατάσχεση κατοικίας, χωραφιών, στάβλων κτλ. Ήδη έχουν φτάσει κατασχετήρες στους αγρότες, το ξέρουμε αυτό. Ήδη έχουν γίνει και δικαστήρια για τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, στα οποία έχουν καταδικαστεί αγρότες με 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Περιμένουμε ότι από σήμερα που επιληφθερώνεται και οι πληστηριασμοί, γιατί σήμερα ξεκινάει νομίζω, 1η Φλεβάρη, μήνα καιρός, θα αργήσουν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις χωραφιών και κατοικιών. Θα μας βρουν απέναντί τους, να είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι εμείς στα χωριά μας δεν θα επιτρέψουμε, όσο μπορούμε βεβαίως, σαν αγροτικό κίνημα, όσο περνάει από το χέρι μας, να μην γίνουν τέτοιες κατασχέσεις, να μην γίνουν τέτοιες πληστηριασμοί κατοικιών και χωραφιών. Αλλά είναι ζητήματα που ξέρουμε ότι θα τα έχουμε μπροστά μας, δυστυχώς θα τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Δηλαδή θα το βάλετε και αυτό, ας πούμε, σε κάποια ενδεχόμενη συνάντηση, άμα έχετε με την κυβέρνηση? Είναι μέσα στα αιτήματα, έχουμε συζητήσει. Είναι μέσα στα αιτήματα, μάλιστα. Όταν πήγαμε 4 Δεκεμβρίου και συναντήσαμε τον κύριο Αποστόλου, τα έχουμε συζητήσει αυτά τα αιτήματα, αλλά περιμένουμε απαντήσεις επί των αιτημάτων. Γιατί εμείς βάζουμε αυτά τα αιτήματα και η κυβέρνηση μας λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Για τις κατηγορίες της κυβέρνησης ότι υπάρχουν ακραία στοιχεία και ότι δεν είναι αγρότες αυτοί που διαδηλώνουν, αυτό τι απαντάτε? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς στην Νίκη είμαστε 2.500 με 3.000 τρακτέρ αγρότες. Τουλάχιστον αυτό μπορώ να σας πω για τον πρόβλημα της Νίκης του οποίου ανήκω. Λοιπόν, όλες οι διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει και οι συγκεντρώσεις είναι πάρα πολύ και μαζικές και μαχητικές. Το ζήτημα των ακραίων στοιχείων υπάρχουν, εγώ σας λέω ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν σε όλες τις συγκεντρώσεις. Αυτό τι πάει να πει? Αναιρεί ότι τα αγροτικά αιτήματα είναι δίκαια? Αναιρεί ότι εμείς παλεύουμε για την επιβίωσή μας? Όχι, αυτό που αφήθηκε να εννοηθεί από την κυβέρνηση είναι ότι στην ουσία γίνεται μια προβοκάτσια από άτομα τα οποία εισραίουν μέσα στο εργατικό κίνημα, στο αγροτικό κίνημα. Εσείς αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, στοιχεία σύμφωνα με την ορολογία της κυβέρνησης, μπορείτε να τα απομονώσετε, τα έχετε απομονώσει, υφίστανται? Εμείς στον μπλόκο δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Επειδή ακριβώς είναι μπλόκο των ομοσπονδιών, των αγροτικών συλλόγων, δηλαδή του αγροτικού κινήματος, αυτοί που είμαστε εκεί πέρα, βεβαίως καταλαβαίνουμε πολύ καλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, το αντιπαλεύουμε και είμαστε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα που οργανωμένα αντιπαλεύουμε. Ξέρουμε ότι η δύναμή μας δεν είναι να κάνει ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Η δύναμή μας βρίσκεται στο ότι έχουμε αυτά τα χιλιάδες τρακτέρ στον δρόμο σε όλη την Ελλάδα, από την Εύρω μέχρι την Κρήτη. Η δύναμή μας είναι η συμπαράταξη και η κοινή δράση με τους εργάτες, με τους αυτοαπασχολούμενους. Γι' αυτό την 5η-4η του Φλεβάρι, Βουλή Απεργία, πρέπει και θα συμμετέχουν και οι αγρότες και με τα τρακτέρ και με την παρουσία τους στη φυσική, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το μέτωπο και η πίεση προς την κυβέρνηση. Ξέρουμε δηλαδή ότι το κίνημα δεν πρόκειται να δυναμώσει αν πετάξει δυο μολότοφ ή ρίξει τρέχα από γόνα στους αστυνομικούς, που ούτως ή άλλως κρατική καταστολή του μακρύ χέρι του κράτους και κάνουν τη δουλειά τους. Το κίνημα θα δυναμώσει όταν θα μαζικοποιείται και όταν όλοι μαζί θα στοχεύουμε στο ίδιο πράγμα, στα αιτήματά μας, στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Αυτή είναι η θέση του μπλόκου Νίκαιας. Αυτό πάμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα. Και πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Τα προβλήματά μας είναι οξυμένα, είναι ζητήματα επιβίωσης, δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε. Πρέπει να το καταλάβουν, να αφήσουν τις όποιες προβοκάτσεις και απέναντί μας. Γιατί κοιτάξτε, όταν βγαίνει από τη μία βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει για διάλογο, και από την άλλη βγαίνουν οι υπουργοί και μας λένε φοροφυγάδες, λαμόγια, ακραία στοιχεία οτιδήποτε κτλ. Καταλαβαίνετε ότι οι ίδιοι, ας πούμε, καρότο και μαστίγιο και τορπιλίζουν τη διαδικασία του όποιου διαλόγου. Πρέπει η κυβέρνηση να συσταθεί τη ευθύνη τη και να καταλάβει ότι με το μνημόνιο που ψήφισε μαζί με του άλλου 222, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι άλλοι 222, όλοι ανοχοί είναι, μαζί με αυτό το μνημόνιο και με την ΚΑΠ, δεν μπορεί να ζήσει μικρομεσαία αγροτιά τη χώρα. Δεν θα υπάρξει πρωτογενής τομέας. Θα υπάρξει παραγωγή, αλλά θέλει στα χέρια λίγων μεγαλοαγροτών και επιχειρηματιών. Αν θέλει αυτό, ας το κάνει. Πάντως, επειδή είπατε ότι είστε ένα ραγές μέτωπο σε όλη την Ελλάδα, είδαμε χθες και προχθές ότι σε κάποια μπλόκα κάποιοι
αγρότες δείχνουν να είναι λίγο πιο διαλλακτικοί, να λένε ότι μάλλον θα πρέπει να πάμε να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι έχει να μας πει, να μας δώσει κλπ. Φαίνεται να διαπιστώνεται να υπάρχει ένα ρήγμα στο μέτωπο το αγροτικό. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι στο αγροτικό εγκίνημα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι σαφές το μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν και διαφορετικά αιτήματα. Εμείς είμαστε της λογικής ότι θα πρέπει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ως το ελάχιστο να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, να πάμε σε ένα τέτοιο διάλογο που να υπάρξει επί του ετοιμάτων μας και να γίνει συζήτηση και γίνει κάποια όριστα να ακούσουμε λόγια συμπόνιας και συμπάθειας. Υπάρχουν άλλα μπλόκα που εξυπηρετούν και άλλα συμφέροντα και έχουν και άλλα αιτήματα κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε όμως το εξής, ότι σήμερα κανένας δεν δικαιούται πρώτον να πάει σε ένα διάλογο χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, απλά για να ακούσει τα λόγια συμπόνιας από τον Πρωθυπουργό, και ότι δεύτερον μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το επόμενο βήμα μετά, αφού να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρουμε τι απαντήσεις θα δώσει σε αυτή τη φάση που ο Πρωθυπουργός θα πει, συμμερίζουμε τα προβλήματα, αλλά αυτό που είπατε και εσείς πριν, έχουμε υπογράψει το μνημόνιο, η χώρα έχει δεσμευτεί, έχει δεσμεύσει, τελείωσε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, και μετά θα πάνε να ενημερώσουν τα μπλόκ και να σηκωθούν να φύγουν. Όσοι τα τρακτέρ βρίσκονται στον δρόμο, μαζί με τους αγρότες και μαζί με τον υπόλοιπο λαό, η κυβέρνηση πρέπει. Αν τα τρακτέρ φύγουν από τον δρόμο, τελείωσε η όποια διεκδίκησή μας και όποιες πιθανότητες έχουμε να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας. Συνεπώς, αυτός που θα πάει σήμερα να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, απλά και μόνο για να παίξει την ουσία του παιδιού της κυβέρνησης, θα έχει να απολογηθεί απέναντι στους αγρότες συνολικά. Δεν θα έχει απολογηθεί μόνο σε μένα. Απέναντι στους αγρότες συνολικά θα έχει απολογηθεί. Και ας το βάλουν, ας το πάρουν υπόψη τους όσοι σχεδιάζουν ή όσοι λουξοκοιτάζουν και αρχίζουν να μαζεύουν, ας πούμε, για να φύγουν από τα μπλόκα. Ας το πάρουν αυτό υπόψη τους. Κύριε Μαρούβα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Γεια σας. Γεια σας.